Στη συνάντηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομωτινή, αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν την εν γέννη αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και της κάθε περιφερειακής ενότητας ξεχωριστά. Ο κ. Χαρίτσης, άλλωστε, επικαλέστηκε και την πρώτερη υπουργική του θητεία, προκειμένου να υποστηρίξει την θέση ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μια περιοχή με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς και ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Αριστεράς, ο Σγιούρ Φερχάτ. Καλώς ήρθατε στην περιφέρεια μας. Να βάλουμε φωτογραφία με τις όλες. Καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντα. Με τον Υπουργό γνωριζόμαστε έτσι για να έχετε τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Πρόεδρος του Μεντηρίου. Είχαμε καλές συνεργασίες, φέραμε καλά αποτελέσματα. Πολύ καλή συμμετοχή. Τον ευχαριστώ για όλα αυτά που περάσαμε. Και μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και στο μέλλον στην προσπάθειά σας. Και εύχομαι από όποιο καθένας μας θεσμό υπηρετεί, ευχαριστώ. Να συμβάλλει για το κοινό καλό, γιατί ούτω ή άλλω αυτό είναι ο στόχο. Μόνο με τη συνεργασία. Και χρειάζονται όλες οι δυνάμεις, όλες οι υγιείς δυνάμεις. Χρειάζονται για την ανάπτυξη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Κομωτινή για να συναντηθούμε με τους φορείς της περιοχής, για να ενημερωθούμε από πρώτο χέρι για τα προβλήματα αλλά και για τις δυνατότητες μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης αλλά και σημαντικής περιοχής για τη χώρα μας. Είχα πριν από λίγο μια πολύ αναλυτική συζήτηση με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τοψίδη και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Ταπαζά για όλα τα ζητήματα και της Ροδόπης αλλά και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνολικά. Μια περιφέρεια η οποία πρέπει να στηριχτεί από το κεντρικό κράτος, δεν έχει στηριχτεί από το κεντρικό κράτος στο βαθμό που θα έπρεπε. Εμείς από τη μεριά μας καταθέσαμε την πρόταση την οποία την είχα διατυπώσει πριν από 2 χρόνια και στο επιμελητήριο της Ξάνθης σε μια σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς, ότι για την ανάπτυξη της περιοχής απαιτείται ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα δώσει τη δυνατότητα μέσω φορολογικών κινήτρων, μέσω ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, να υπάρξει μια αναπτυξιακή όθηση στην περιοχή, η οποία και στον πρωτογενή τομέα και στην μεταποίηση, μην ξεχνάμε ότι είναι μια περιοχή η οποία και εδώ στην ΒΠΕ Κομωτινής στο παρελθόν είχε γνωρίσει μεγάλη βιομηχανική άνθηση, αλλά πλέον βρίσκεται σε φάση παρακμής. Πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε τις παραγωγικές δραστηριότητες σε αυτήν την τόσο κρίσιμη περιοχή. Θα είμαστε σε συνεργασία βεβαίως με την περιφέρεια και όπως είπα και στον κύριο Περιφερειάρχη, είμαστε στη διάθεση των τοπικών αρχών και της περιφέρειας για να συνδράμουμε σε όποια αναπτυξιακή προσπάθεια βοηθάει την περιοχή. Αυτό το σχέδιο που ζητάτε δεν είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει παραχθεί μετά από μια μακρά διεργασία με τη βοήθεια και της αντιπολίτευσης μέσα από τη Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης? Νομίζω ότι η Διακομματική και το πόρισμά της δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχουν περάσει 2 χρόνια και έχει παραμείνει κενό γράμμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παρέμβαση η οποία θα βοηθήσει αναπτυξιακά την περιοχή. Εμείς αυτό το οποίο περιγράφουμε δεν είναι σχέδιο επί χάρτου. Βασίζεται και στην αντίστοιχη προσπάθεια την οποία είχαμε κάνει, επιτρέψτε μου όταν ήμουν και εγώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης το 2018 για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τότε με αφορμή το ιδιαίτερο βάρος που σήκωναν με το μεταναστευτικό, είχαμε προχωρήσει στην εκπόνηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο οδήγησε μάλιστα, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τα αποτελέσματα πρακτικά, στην υλοποίηση του μεταφορικού ισοδυνάμου για τα νησιά. Και θεωρώ ότι στις σημερινές συνθήκες για την Θράκη, ειδικά, θα πρέπει να υπάρξει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, το οποίο να στοχεύει ακριβώς στην παραγωγική ανάκαμψη της περιοχής. Δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον για την περιφέρεια της χώρας μας, ειδικά σε τέτοιες περιοχές όπως είναι και η Θράκη, η οποία έχει και μια ιστορία παραγωγής, αν δεν επενδύσουμε στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα. Εκεί θα εστίαζα την βασική προτεραιότητα ως προς το αναπτυξιακό σχέδιο της περιοχής. Οι προοπτικές της Νέας Αριστεράς όσον αφορά τις ευρωεκλογές, θέλουμε 3 μήνες και κάτι.
Πράγματι, είμαστε πλέον πολύ κοντά σε ευρωεκλογές και είναι μια πολύ κρίσιμη εκλογική μάχη, στην οποία θέλουμε η Νέα Αριστερά να εδραιώσει την παρουσία της στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς. Εμείς και με τον πολιτικό μας λόγο, αλλά και με το πολιτικό μας σχέδιο και θα έλεγα και με το ψηφοδέλτιο το οποίο θα παρουσιάσουμε για τις ευρωεκλογές, θέλουμε ακριβώς να αποτελέσουμε την θετική έκπληξη αυτών των ευρωεκλογών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό και ειδικά στον αριστερό και προοδευτικό χώρο ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Η απαξίωση και εκφελισμός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η αδυναμία άλλων προοδευτικών δυνάμεων, αριστερών δυνάμεων, να εκφράσουν την αγωνία των πολιτών για μια εναλλακτική διέξοδο στο σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη, νομίζω ότι κάνει την ευθύνη για εμάς ακόμα μεγαλύτερη και σε αυτή την ευθύνη θα ανταποκριθούμε. Αρχής γενομένης και από την πανελλαδική μας συνδιάσκεψη τώρα το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 1, 2 και 3 Μαρτίου στην Αθήνα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θα δώσουμε το εναρκτήριο λάκτισμα για τη μάχη των ευρωεκλογών, στην οποία η Νέα Αριστερά θέλουμε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και βεβαίως μετά ρόλο καταλύτη σε ευρύτερες εξελίξεις ανασύνθεσης του χώρου. Δεν μπορεί η χώρα να πορεύεται με μοναδικό δρόμο μπροστά της, την αλαζονική, αυταρχική και σκληρά νεοφιλελεύθερη πρόταση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Χρειάζεται απάντηση από το χώρο της αριστεράς, χρειάζεται απάντηση από τον προοδευτικό χώρο και αυτή την απάντηση φιλοδοξούμε να τη δώσει η Νέα Αριστερά. Πρωταγωνιστικός ρόλος τον οποίο περιγράφεται, σε τι ποσοστό μετουσιώνεται στις ευρωεκλογές? Γιατί οι δημοσιοποιήσεις, άμα τις πιστεύουμε ή όχι, δείχνουν χαμηλή κίνηση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μιλήσω με ποσοτικούς όρους. Μπορώ όμως να σας πω ότι αυτό που προκύπτει και από τις έρευνες κοινής γνώμης, όλες τις έρευνες κοινής γνώμης, είναι ότι παρότι η Νέα Αριστερά έχει ελάχιστους μήνες ζωής, ούτε τρεις μήνες ακόμα δεν έχουμε συμπληρώσει ως κοινοβουλευτική ομάδα, ήδη υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από κόσμο ο οποίος παρακολουθεί με θετικό ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο χώρο μας και περιμένει βεβαίως να δει πού θα οδηγηθεί αυτός ο σχηματισμός, αυτό το εγχείρημα. Έχουμε ευθύνη λοιπόν απέναντι σε αυτόν τον κόσμο να δικαιώσουμε τις προσδοκίες του. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, δεν έχει να κάνει, ξέρετε, μόνο με την αριστερά καθ' αυτή. Έχει να κάνει με την αγωνία μιας ολόκληρης κοινωνίας να υπάρξει μια πιστική, σοβαρή και αξιόπιστη απάντηση στο μονόδρομο της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορούν οι παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου να εκφράσουν πλέον αυτήν την πιστική απάντηση. Φιλοδοξούμε αυτή την απάντηση να την δώσουμε εμείς, να τη δώσει η Νέα Αριστερά. Και βεβαίως θα μετρηθούμε γι' αυτό σε επόμενες ευρωεκλογές.